Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξεκινήσαμε από χτες να συζητάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε και αυτό που είδαμε, αυτό που γνωρίζαμε και προεκλογικά, αλλά και αυτό που είδαμε τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπατήσατε και διχάσατε τον ελληνικό λαό, εφόλης της ύλης, και με οικονομικούς όρους και με πολιτικούς και με πολιτισμικούς. Εξαπατήσατε και διχάσατε δημιουργώντας την αίσθηση μιας φαντασιακής μεσαίας τάξης ξεκομμένης από οποιαδήποτε κοινωνική της αναφορά. Τα χαμηλά στρώματα εναντίον της μεσαίας τάξης. Ακόμα και ένα μικρό παιδί, 8χρονο, γνωρίζει ένα πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει μεσαία τάξη χωρίς ενισχυμένα τα χαμηλά στρώματα. Αυτό είναι το α και το ω. Τι βλέπουμε και στον προϋπολογισμό και σε αυτό που κάνατε μέχρι τώρα? Όχι μόνο δεν ενισχύεται τη μεσαία τάξη, αλλά δημιουργείται και τις προϋποθέσεις για να έχουμε κρίση όπως είχαμε πριν από το 2010, δηλαδή απομείωση του κοινωνικού κράτους. Τα επιδόματα τα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εν μέσω μνημονίου να φτιάξει, να δώσει, δεν ήταν ψίχουλα. Τα επιδόματα έστειναν ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είπε ο κύριος Χαρακόπουλος με δραματικό ύφος, γιατί, για το δημογραφικό. Επειδή ήμασταν μαζί στην Επιτροπή για το Δημογραφικό, είχαμε καλέσει ξένους από τη Φιλανδία, ξένους επιστήμονες, Φιλανδία, Γαλλία κλπ. Και επέμεναν σε ένα πράγμα. Δημογραφικό δεν επιλύεται χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και ρωτάω, με τα 2.000 ευρώ καλώς, κάλλιστα, τα οποία δίνονται για κάθε παιδί που γεννιέται, και αυτό είναι, παίζεται, μπορεί να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα εάν δεν έχουμε οικογενειακά επιδόματα επί μονίμου βάσεως, εάν δεν έχουμε στήριξη των νέων ανθρώπων με επιδόματα ενοικίου, αν δεν έχουμε αυτό που συνιστά το κράτος πρόνοιας, αυτό που έχει ανάγκη η μεσαία τάξη για να μπορεί να υπάρξει. Αυτά δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Δεύτερον, δημόσιος χώρος είναι τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια νοσοκομεία και όλα αυτά. Χωρίς αυτά επίσης δεν μπορεί να υπάρξει μεσαία τάξη. Δεν θα μιλήσω, δεν θα επεκταθώ, θα επεκταθούν οι συνάδελφοί μου, θα τα πούν αναλυτικά, αλλά αν πάρουμε μόνο τα πρώτα δείγματα για την παιδεία, το πώς ιδιωτικοποιούνται σιγά σιγά τα πανεπιστήμια, εκεί θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Το πώς η δημόσια παιδεία, τα δημόσια ανώτατα ιδρύματα έχουν οριστεί ως εχθροί του κράτους. Άσυλο, οι νέοι οι οποίοι είναι παραβατικοί και όλα αυτά. Όλα αυτά συνιστούν πράγματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο και τα χαμηλά στρώματα και τη μεσαία τάξη. Δεν θα μιλήσω για αμαία, δεν θα μιλήσω για την έρευνα, γιατί φαίνεται σαν να αυξήθηκε λίγο προϋπολογισμός στην παιδεία, ενώ έχουν περικοπεί ένα σωρό χρήματα από την έρευνα που έχει περάσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Διχάσατε, εξαπατήσατε και διχάσατε. Α, και έναν μικρό αστερίσκο, επειδή με πιάνουν οι άπειροι, γι' αυτό το εξαπατήσατε και διχάσατε. Με πιάνουν οι μαγαζάτορες. Ο νυν πρωθυπουργός και τότε πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε άπειρες συνεντεύξεις ότι θα μειωθεί στην εστίαση και τα ροφήματα που η κακιά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε. Φωνάζουν τώρα, αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο, ότι τους εξαπατήσατε. Μειώνεται τον προϋπολογισμό για τον ΟΑΕΔΗ. Η δικιά μας κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο πράγμα που όλοι οι επιστήμονες θεωρούν ως θανάσιμο τραύμα στο σώμα της κοινωνίας. Την ανεργία. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για ανάκαμψη της οικονομίας, για στήριξη των μεσαίων στρωμάτων,
χωρίς να αρχίζει να επιλύει, να αντιμετωπίζει καταρχάς και να επιλύει το θέμα της ανεργίας. Εξαπατήσατε και διχάσατε σε ένα άλλο μείζον θέμα, το προσφυγικό. Το προσφυγικό μεταναστευτικό. Και δεν θα πω ότι είπατε, γιατί τα έχει ακούσει ο ελληνικός λαός άπειρες φορές. Εγώ θα πω ότι αυτό δεν σας επέτρεψε να φτιάξετε πολιτική. Δεν σας επέτρεψε να έχετε στρατηγική για ένα μείζον πρόβλημα που αφορά για μια μείζονα κατάσταση, θα έλεγα εγώ, και όχι πρόβλημα, για μια μείζονα πραγματικότητα. Δεν σας επέτρεψε, γιατί εγκλωβισμένοι σε τέτοιες ιδεολειψίες, εγκλωβισμένοι στην προσπάθεια να διχάσετε τον ελληνικό λαό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους λαθρομετανάστες, δεν σας επέτρεψε και είμαστε τώρα σε φαινόμενα κλειστών δομών, που μας στερούν λεφτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σε στρατιωτικοποίηση του θέματος. Εδώ όμως έχουμε και κάτι σημαντικότερο. Ακόμα σήμερα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ακούμε ανθρώπους να μιλάνε για λαθροεπικισμό και όχι οποιονδήποτε άνθρωπο, στελέχη σοβαρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά μόνο για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα τον κύριο Δένδια με πολύ μεγάλη προσοχή. Μακάρι όλα αυτά να είχαν ακουστεί λίγους μήνες πριν. Εκεί κι αν εξαπατήσατε και διχάσατε τον ελληνικό λαό. Και δεν θα πω εγώ για τις πρέσπες τι υπόθηκε εδώ και πώς σύσσωμη σχεδόν η αντιπολίτευση, τότε αντιπολίτευση μας φώναζε προδότες, δεν θα πω για το τι έγινε στους δρόμους. Θα πω ένα πράγμα. Η αντίθεσή σας στις πρέσπες για μένα κάλυπτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Την πλήρη έλλειψη στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Την πλήρη έλλειψη διαβάσματος της γεωπολιτικής πραγματικότητας. Εγκλωβισμένη στο δόγμα της αδράνειας και της απραξίας, γιατί αυτό ήταν το δόγμα της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια, έβλεπε καχύποπτα το ότι μία νέα κυβέρνηση αναλάμβανε να επιλύει επιτέλους προβλήματα. Και φτάσαμε τώρα στο μείζον θέμα των ελληνοτουρκικών. Εμείς ποτέ, μα ποτέ, το είπε και ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, το λέμε όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ, μα ποτέ, όσο και να διαφωνούμε, δεν πρόκειται να διακτυλοδείξουμε κάποιον ως εθνικό προδότη όταν είναι δημοκράτης. Από εκεί και πέρα αλλάζουν τα πράγματα, γιατί ξέρουμε ποιοι πρόδωσαν αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν από εμάς δεν θα ακούσετε ποτέ τέτοιο πράγμα όπως ακούσαμε εμείς. Πατριδοκαπηλεία δεν υπάρχει, κριτική όμως υπάρχει. Και ερωτώ, δεν το άκουσα από τον κύριο Δένδια. Συγγνώμη. Ναι, αλλά ναι, τραβάμε τάξε. Το χρόνο σου, παρακαλώ, υπάρχουν μιλάω άλλοι τώρα συνάδελφοι. Μιλάω τώρα εγώ, ναι. Λοιπόν, πατριδοκαπηλεία δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία. Όμως έχουμε και κριτική εκεί θα κάνουμε, γιατί η δημοκρατία αυτό είναι και η εξωτερική πολιτική είναι θέμα διαφάνειας και δημοκρατίας, όχι για πράγματα που δεν πρέπει να υποθούν κλπ. Και θα πούμε ότι αυτή η έλλειψη στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας της κόστισε πολύ τους πρώτους μήνες. Δεν θα επανέλθω τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης ή τι δεν είπε, στις συναντήσεις με τον Ερντογάν κλπ. Θα πω ένα πράγμα. Ότι οι κυρώσεις για μας είναι βαρύ διπλωματικό χαρτί. Πρέπει επί του πεδίου, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε ένα γεωπολιτικό σύστημα, ναι, τελειώνω, σε ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο πρέπει να διαβάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν θα επεκταθώ. Άρα εμείς πρέπει επί του πεδίου του διπλωματικού να είμαστε παρόντες. Και στο Βερολίνο να είμαστε παρόντες και στον East Med που κόβει τη γαλάζια πατρίδα και κυρίως στις κυρώσεις. Είναι εργαλείο. Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Εμείς θα βρισκόμαστε συνέχεια. Κι άλλοι μίλησαν πολύ. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Χαιρόμαστε που ο κύριος Δένδιας καταδίκασε την πατριδοκαπηλεία.
και την απραξία στην εξωτερική πολιτική. Θα είμαστε εδώ να κάνουμε κριτική και αν θέλετε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την εξωτερική πολιτική, το τι θα κάνει αμυντικά η Ελλάδα, αυτό είναι θέμα που μπορεί να συζητείτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα φιλικά σας μουμουέ να έχουν πρωτοσέλιδα για αμυντικούς όρους εμπλοκής. Κυρία Αναδόσοπουλε, ευχαριστώ πολύ. Είναι 10 λεπτά. Ευχαριστώ.